Στη χώρα μας από αύριο ο Γερμανός πρόεδρος σε μία επίσκεψη Έφη Κουτσοκώστα υψηλού συμβολισμού. Ακριβώς. Μήνα είναι μια τριήμερη επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου Frank-Walter Steinmeier που θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν ο Γερμανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί το υποκατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος, το οποίο βεβαίως να πούμε ότι εν μέρη χρηματοδοτεί και η γερμανική κυβέρνηση. Μετά από εκεί θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου σε πολιτικό επίπεδο θα έχει επαφές και με την ομολογό του Κατερίνα Σακελαροπούλου, αλλά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βεβαίως ανοιχτό μένει να δούμε αν θα γίνουν κοινές δηλώσεις ή κάποια συνέντευξη τύπου. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα. Στη συνέχεια θα πάει στο προσφυγικό κέντρο στη Μαλακάσα. Φυσικά με το μεταναστευτικό να είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως τώρα που η Ευρώπη αυστηροποιεί τις πολιτικές της για το άσυλο, αλλά και για τη φύλαξη των συνόρων. Και φυσικά στο τέλος, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο μαρτυρικό χωριό Κάνδανος. Να πούμε ότι η Κάνδανος είναι το πρώτο χωριό το οποίο είχε καταστρέψει για αντίπεινα η Βέρμαχτ στις 3 Ιουνίου του 1941. Και μένει να δούμε αν εκεί ο Γερμανός Πρόεδρος θα κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει το 2014, 10 χρόνια πριν δηλαδή, ο προκάτοχός του Γιώαχιμ Γκάουκ στο μαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες των Ιωαννίνων, όπου είχε πει συγκεκριμένα ότι με συνείδηση και ντροπή ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, έχοντας στο πλευρό του τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Βεβαίως η συνάντηση, η επίσκεψη όλη αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες να πούμε βεβαίως ότι είχαν περάσει πολύ δύσκολα, ειδικά την δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Έφη Κουτσοκώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.